Άρα, νομίζω υπάρχει ένας τρόπος να συνδέσουμε την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε με τον κύριο Λαγουβάρδο με την κουβέντα που θα κάνουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Στέλιο Χριστοδούλου. Είναι ιδρυτής της Άιονος, αν το διαβάζω σωστά, θα με διορθώσει ή όχι. Καταρχήν καλησπέρα, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Στέλιο. Πώς διαβάζετε το όνομα της εταιρείας? Ιονός. Είναι ελληνικό όνομα. Όταν το βλέπεις με λατινικούς χαρακτήρες και έχεις μάθει το όμικρον γιώτα στον Ιωνό και το βλέπεις με ένα Άι, ναι, δυσκολεύεσαι. Παραπέμπει σε Άιος, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί το λέω, λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Λαγουβάρδο το πρόβλημα της λειψιδρίας αλλά και της ξηρασίας που σε πολλές περιοχές έχει μείνει, έχει καιρό να πέσει νερό. Για παράδειγμα, ο Εύρος, δεν ξέρω αν έβρεξε τα τελευταία 24 ώρα, νομίζω έβρεξε, αλλά είχε να βρέξει 3 και 4 μήνες, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις καλλιέργειες. Και επειδή βλέπω ότι στα εργαλεία, τα οποία, οι εφαρμογές και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει ο Ιωνός, είναι και θέματα που αφορούν τη διαχείριση σε κακές συνθήκες της καλλιέργειας, με ενδιαφέρον σας ακούω. Καταρχήν σήμερα είναι μια πολύ καλή μέρα γιατί και εδώ πέρα στην Κρήτη έχει ρίξει αρκετή βροχή. Μπράβο. Οπότε ας ευελπιστούμε το φθινόπωρο να κυλήσει έτσι. Γενικά η πίεση στις καλλιέργειες είναι πάρα πολύ μεγάλη την τελευταία περίοδο με την αλουμβρία και όλα αυτά τις ξηροθερμικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Υπάρχουν σίγουρα λύσεις που θα επηρεάσουν την ατμόσφαιρα για να προκαλέσουμε καταστάσεις βροχόπτωσης και όλα τα σχετικά, αλλά ο ρόλος της ομάδας μας και από το μετερίς μας είναι να προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε την υγεία των φυτών και να τα κάνουμε πιο ανθεκτικά, ναι, και αποδοτικά σε αυτές τις συνθήκες. Με ποιο τρόπο, τι ακριβώς κάνει και ποιες είναι οι εφαρμογές που έχει αναπτύξει η Ιωνός? Καταρχήν, πέρα από την εκτίμηση της φυτοϊγείας της εκάστοτε καλλιέργειας και τις ανάγκες που υπάρχουν ανάλογα με την περίοδο ρήμανσης και στο στάδιο που βρίσκεται η κάθε καλλιέργεια, εκεί πέρα έχουμε εφαρμογές ακριβίας με γεωργικά drones, συνδυαστικά και με αγαστή συνεργασία με τις εταιρείες που παράγουν τα ενεργά συστατικά σύγχρονα σκευάσματα τα οποία μας δίνουν οι υγιείς αθλητές για να μπορούν να αντέξουν σε αυτές, ναι, τις συνθήκες. Οπότε να αφενός να υπάρχει σταδιακή ενδυνάμωση των φυτών και να αντέξουν ώστε να έχουμε μια καλή παραγωγή στη συνέχεια. Οπότε εφαρμογές ακριβίας σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας είναι κάτι ζητούμενο, βέβαια με τη χρήση όσο γίνεται λιγότερου νερού. Ναι. Έχουμε και αυτό. Προφανώς. Μέσα σε αυτή την κρίση. Αυτό είναι λοιπόν το πρόβλημα και αυτή είναι και η λύση. Αλλά με ποιο τρόπο πετυχαίνετε αυτή τη λύση? Τι ακριβώς είναι αυτό που κάνετε? Αυτό που κάνουμε είναι σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε λύσεις στις οποίες, γιατί συγχρόνως μας με το πρόβλημα της λειψιδρίας και όλα τα σχετικά έχουμε και την έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού στα χωράφια. Okay. Οπότε ο στόχος είναι πολλαπλός μέσα από αυτόνομα συστήματα γεωργικών drones, τα οποία θα μπορούν να καλύπτουν σύμφωνα με τις γεωπονικές εκτιμήσεις τη στιγμή που πρέπει, στο σημείο που πρέπει του χωραφιού να δίνουν ακριβώς αυτό που χρειάζεται καλλιέργεια, χωρίς μεγάλες καθυστερήσεις και επιπρόσθετο κόστος. Δηλαδή, τι μπορεί να δώσει ένα drone? Πώς στέλνει κάποιο μήνυμα, ας πούμε, σε μια βάση δεδομένων, σε κάποιο χειριστή, πώς ακριβώς γίνεται? Το συγκεκριμένο κομμάτι, αναλόγως με το αν θέλουμε, ξέρετε, με τα drones και τη γεωργία ακριβίας υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο αυστηρό, το οποίο σκευάσματα τα οποία ανήκουν μέσα στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα απαγορεύονται. Ναι. Οπότε οι ανάγκες θρέψης και οι ανάγκες οι εντομολογικές ή όποια άλλη πάθηση ή προσβολή έχει το, ναι, φυτό, αναλύονται με συγκεκριμένα δεδομένα από χαρτογράφηση του αγρού και με αυτά τα δεδομένα το drone πηγαίνει ακριβώς και επιχειρεί στο σημείο του χωραφιού σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει θρέψεις ή κάποιες προσβολές. Έχει το drone τη δυνατότητα να έχει ένα μεταφορικό φορτίο το οποίο είναι αυτό το οποίο θα δώσει
αυτό που θα χρειαστεί. Τα drones, αυτά που λέμε εμείς ουσιαστικά είναι τα φορτηγά των αέριων μέσων, τα οποία έχουν φορτία από 10 κιλά έως 200 κιλά και ανάλογα με την καλλιέργεια ενεργοποιούμε τα αντίστοιχα φορτία. Σε ψεκασμούς στους οποίους έχουμε υγρό φορτίο και ρήψη, εκεί πέρα να φανταστείτε ποσότητες με τα επίγεια μέσα που χρησιμοποιούν 3 τόνους νερό, ναι, για την κάλυψη π.χ. 60 στρεμμάτων μιας δενδρόδους καλλιέργειας. Εμείς αυτό η χρήση με τα drones γίνεται με 150 λίτρα σε πολύ μεγαλύτερο χρόνο και με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι. Οπότε πέρα έχουμε πολλαπλά ωφέλη αυτής της τεχνολογίας. Και οι αυτόνομες πλατφόρμες που σχεδιάζουμε με όλο αυτό το αυτόνομο σύστημα θα μας δώσουν μια άμεση και ισχυρή απάντηση σε αυτό το φαινόμενο του καιρού και στις ανάγκες των φυτών. Οπότε μιλάμε αποκλειστικά για τις αγροτικές καλλιέργειες. Αυτή η τεχνολογία, όχι βέβαια, αυτή η τεχνολογία, επειδή μιλάμε για μεταφορά φορτίων, κάλλιστα, και είμαστε τυχεροί διότι το ελληνικό πεδίο δράσης προσομοιάζει σε αστικό πεδίο. Οπότε όποια τεχνολογία καταφέρει και προσομοιάσει, λειτουργήσει σε αυτό το δύσκολο γεωργικό τοπίο που έχουμε, θα μπορεί κάλλιστα να μεταφερθεί αυτή η τεχνολογία σε αστικό περιβάλλον. Δηλαδή, εκεί πέρα πάμε και στις μεταφορές. Δηλαδή, δύο παραδείγματα να καταλάβουμε. Να μεταφέρουμε απλό εξοπλισμό, να μεταφέρουμε την αλληλογραφία, να μεταφέρουμε ιατροφαρμακευτικό περιεχόμενο μέσα στην πόλη γρήγορα και με ασφάλεια. Και αν πάρουμε και κάποια άλλα μέσα πέρα των πολυκοπτέρων που βλέπετε τώρα και στο βίντεο, πάμε σε ελικόπτερα που αντέχουν σε μεγαλύτερες και δυσκολότερες καιρικές συνθήκες όπως είναι ισχυρός άνεμος, μπορούμε να μεταφέρουμε ως 50 χιλιόμετρα φορτία 10 κιλών σε νησιά, δηλαδή από τη Σύρο στη Μύκονο, ναι, και από εκεί στην Αθήνα. Αυτό που κάνει η Ιωνός έχει να κάνει με το software, δηλαδή την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά που μας περιγράψετε, έχει να κάνει και με το hardware, δηλαδή τη μηχανή, το drone. Το υλισμικό. Εμείς αναπτύσσουμε και έχουμε μάλιστα και πατέντες σχετικές όσον αφορά και το υλισμικό, που είναι αυτό που βλέπουμε το hardware, και το λογισμικό, το οποίο υλισμικό είναι... Περιέχει και τεχνητή νοημοσύνη και machine learning, όλα τα σύγχρονα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στο χέρι μας. Και γι' αυτό βρισκόμαστε άλλως και στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης και ευελπιστούμε στο επόμενο διάστημα να παρουσιάσουμε και το πρωτότυπο, ναι, επισήμως για να μπορέσουμε να το βγάλουμε. Σήμερα είστε δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας, της υποδομής, υπάρχει το πρωτότυπο, κάνουμε τις σχετικές δοκιμές. Οι πατέντες πλέον έχουν κοινοποιηθεί και στο αμερικανικό, πέρα από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Πατεντών. Οπότε είμαστε ένα βήμα πριν από την επίσημη ανακοίνωση και ευελπιστώ να είναι και το κανάλι σας το μέσο το οποίο θα το παρουσιάσω. Χαρά μας θα είναι. Λοιπόν, το ευχόμαστε ολόψυχα. Όλα να πάνε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Παπαδόπουλο. Γεια σας, κύριε Χριστόδουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.